Πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο σήμερα στον 984, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, αλλά κυρίως εκτελεστικό διευθυντή του παρατηρητηρίου Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, με τον οποίο όλο αυτό το διάστημα και πριν από αυτό το διάστημα του πολέμου έχουμε προσπαθήσει να ανιχνεύσουμε με ήρεμο τρόπο το πού πάνε τα πράγματα και ποιες είναι οι προεκτάσεις. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Καλημέρα, κύριε Λουκόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και κυρίως ευχαριστώ που πάντα μνημονεύετε την ιδιότητα, αλλά κυρίως την Τράπεζα Σκέψεως, το Think Tank, το Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, στο το οποίο δουλεύουμε και το οποίο μας βοηθάει να βγάζουμε συμπεράσματα και να κάνουμε εισηγήσεις. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, γιατί είναι μια πραγματικότητα πλέον ότι υπάρχει ένα ακόμη της προκοπής, θα πω εγώ, Think Tank, γιατί είχαμε μόνο καλλιέργειες στη χώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Λουκόπουλε, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά μαζί σας σήμερα και δεν θα πάω στο πεδίο το στρατιωτικό που επίσης κατέχετε, αλλά θα πάω στο πεδίο το γεωπολιτικό. Έχουμε τρία παράλληλα γεγονότα. Το ένα είναι τη διαρροή από τους Financial Times 15 σημείων συμφωνίας, ανεξάρτητα το τι είπαν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάθε πλευρά έχει τις θέσεις της. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά, ενώ το απόγευμα τον πίεζαν τον Αμερικανό πρόεδρο, το απέφευγε, το βράδυ χαρακτήρισε τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Και το τρίτο είναι η ίδια η ομιλία του Πούτιν, που μίλησε για πέμπτη θάλαγγα κάποιων οργανωμένων συμφερόντων στο εσωτερικό του, που είναι προδότες και θα τους ξεκαθαρίσουμε με μια γενναία αυτοκάθαρη στη Ρωσία. Όλα αυτά τι συνθέτουν για σας? Πρώτα απ' όλα συνθέτουν ότι η κατάσταση είναι ακόμα πάρα πολύ ρευστή και απέχει από το να σταθεροποιηθεί, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Αυτά όμως που δείχνουν και η διαρροή που έγινε από τους Financial Times, το είδα και χθες το βράδυ, δείχνουν ότι και οι δύο πλευρές, και ο εισβολέας και ο αμυνόμενος, έχουν σοβαρά κίνητρα τι να κάνουν να εξέλθουν της κρίσης. Αυτό είναι δεδομένο. Mm-hmm. Το πώς θα εξέλθουν, με τι απώλειες, με τι κέρδη ο καθένας, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και η πραγματικότητα στο πεδίο, η πραγματικότητα στο έδαφος δεν μπορεί να παραλυθεί. Από εκεί έχουμε όμως και μια ξαφνική, ας το πούμε, ρητορική ένταση από πλευράς Biden που δεν μας είχε συνηθίσει μέχρι τώρα. Και καλά κάνατε και το μνημονεύσατε, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν εγκληματία πολέμου. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή τι γίνεται, έχουμε σημαντικές απώλειες, θα μπορούσε κάπως αυτό να χαρακτηριστεί. Όμως προσέξτε τι γίνεται, έρχεται μετά τη συνομιλία του Αμερικανού Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας με τον Ρώσο ομολογό του. Εκεί αυτό προσπαθώ, εχθές δηλαδή, 3 ώρες νομίζω νωρίτερα, είχε γίνει αυτή η συνομιλία. Σωστά. Πώς έρχεται μετά? Δεν θέλω, το σημειώνω, δεν θέλω να δώσω κάποια άλλη σημασία από αυτήν, καθ' αυτήν την μορφή του γεγονότος. Και πάμε τώρα στο άλλο. Μισό λεπτό, πριν πάτε στο άλλο. Έχετε πει ήδη τα δύο. Αυτό όμως. Ναι. Έχετε πει τα δύο, θα πάμε και στο τρίτο που είναι η ομιλία του Πούτιν. Αλλά μήπως η ρητορική αυτή Biden απεικονίζει και τη διαπάλη στο εσωτερικό της αμερικανικής πολιτικής κοινής? Υπάρχει ένα τμήμα, και το βλέπουμε αυτό και στις ομιλίες των γερουσιαστών, λέει στον Biden, δεν αρκεί η βοήθεια, πρέπει να μπούμε στην Ουκρανία και να τη στηρίξουμε πολεμικά. Και υπάρχει το άλλο τμήμα που λέει, μα αν συμβεί αυτό, με βάση και την ψυχολογία και το πώς αντιδρά ο Πούτιν, πάμε σε πυρηνική ανάφλεξη, δηλαδή σε εξαφάνιση. Μάλιστα. Μήπως απηχεί και αυτό? Βεβαίως και απηχεί αυτό, και βεβαίως έχουν πληθύνει και τα... και οι αναλύσεις οι οποίες δημοσιεύονται και έρχονται στην... επιφάνεια, τις οποίες παρακολουθούμε σχετικά με αυτό το θέμα. Είναι όμως η δική μου η άποψη, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι προς το παρόν θα διατηρηθεί σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή τόσο όσο, αν μπορούμε να γίνουμε κατανοητοί τι θέλουμε να πούμε, τόσο όσο. Εκεί είναι το θέμα, και γι' αυτό βλέπετε, όσο και αυτό το γνωρίζουν οι Ουκρανοί,
Και γι' αυτό οι επικλήσεις είτε περί ζώνης απαγόρευσης που το είχαμε αναλύσει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα και με τον κύριο Τσιρογιαννίδη, ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Ένα, περισσότερο βοήθεια, το επιτακτικά το λέει αυτό ο Ζελένσκι, όπως λόγου χάρη επιτακτικά η Πολωνία, η οποία παίζει το δικό της ρόλο και επιτρέψτε μου να το δω, έχει μια συμπεριφορά η οποία θέλει να παίξει έναν πρωταρχικό ρόλο σε αυτή την πτέρυγα του ΝΑΤΟ, επιμένει για να στείλουν δυνάμεις ή να αυξήσουν και άλλο τις δυνάμεις, κάτι που αποφεύγεται. Πρώτο πάω στο Πούτιν, θέλω να σας πω ότι όντως υπάρχουν οι δύο γραμμές μέσα. Το παράξενο είναι ότι δεν είναι από τους Ρεπουμπλικάνους ή από τα γεράκια των Ρεπουμπλικάνων. Σωστό αυτό που λέτε. Το παράξενο είναι από τα γεράκια των Δημοκρατικών. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πιο ούλτρα είναι δημοκρατικοί γερουσιαστές και όχι Ρεπουμπλικανοί. Ναι, ναι. Εκεί είναι η οποία δεν σας κρύβω καθοδηγείται, γιατί θα το πούμε, το πρόσωπο κλειδί σε αυτή την περίπτωση του Ουκρανικού είναι η κυρία Βικτόρια. Είναι ξεκάθαρα η κυρία Νούλαντι, πάτε γιατί έκανε μια διακοπή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε στο Πούτιν, να σας πω. Ευθέως θέλω να σας ρωτήσω. Κάνει μια αναφορά. Εντάξει, δικαίωμά του είναι για το εσωτερικό, αλλά πώς το εκλαμβάνουμε εμείς, λέγοντας ότι έχουμε πέμπτη φάλαγγα, έχουμε μη πατριώτες. Δηλαδή, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Πατριώτες και προδότες. Εγώ, όταν τα ακούω αυτά, καταλαβαίνω τι γίνεται παντού, όχι μόνο στη Ρωσία. Όμως μήπως αυτές οι εκφράσεις του απηχούν και την εικόνα, εδώ τώρα επικαλούμε και τη στρατιωτική σας γνώση, στο πεδίο του πολέμου? Στο πεδίο του πολέμου αναμφίλεκτα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Έχω ξαναπεί ότι δεν γνωρίζουμε το επιχειρησιακό σχέδιο ή τα επιχειρησιακά σχέδια και υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά, γιατί έδρασαν έτσι και όχι αλλιώς οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις. Έχουν εντοπιστεί αρκετά προβλήματα. Βλέπει όμως ότι πήγε πολύ μακρύτερα από εκεί σε ό,τι αφορά το χρόνο που ήθελε να τελειώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, την παρτίδα. Αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο δεν θέλει να εμπλέξει και τις στρατηγικές εφεδρίες τις οποίες έχει. Μέχρι τώρα έχει εμπλέξει γύρω στο 70% περίπου, αν βάλουμε και την χθεσινή ημέρα, των δυνάμεων που είχε αναπτύξει στα ρωσοουκρανικά σύνορα και στη Λευκορωσία, και συνολικά το 50% της συνολικής μαχητικής ισχύος. Για κάποιους λόγους έχει κρατήσει κάποιες δυνάμεις από πίσω. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ εκεί. Βλέπει ότι λοιπόν δεν γίνεται. Δεν θα πω ότι υπάρχει αμφισβήτηση και ο... Μπορώ να πω ακόμα και άλλοι ηγέτες οι οποίοι θεωρούσαν εαυτούς στρατηγιστές, το ηγέτες αν θέλετε εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως και ο Χίτλερ, δεν θέλουν να ακούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Γι' αυτό είναι εγκληματικό αυτό το οποίο κάνει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και όταν γίνεται στις δυτικές δημοκρατίες, ακόμα και όταν γίνεται στην Ελλάδα, οι ηγέτες αρέσκονται να ακούν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και όχι μία ανάλυση η οποία να, λέει, να καταλήγει σε μία εκτίμηση πέρα από αυτό. Άρα ο Πούτιν, αυτό είναι από δύο αναλύσεις τις οποίες διάβασα χθες το βράδυ, φαίνεται λοιπόν ότι άκουσε τους συμβούλους του, όλα ήταν καλά, όλα ήταν ανθυρά μπορώ να πω, με αποτέλεσμα δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα. Και έγινε και ένας κακός σχεδιασμός, ιδιαίτερα σας το λέω εγώ, στην επιμελητία. Δηλαδή στην υποστήριξη διοικητικής μερίμνης που λέμε στην Ελλάδα. Όλα αυτά όμως έχουν το λόγο. Αυτό τι κάνει, το είχα γράψει, εφόσον διαβάζετε, το είχα γράψει ότι κάποια στιγμή να μην το πω η διαιώνιση, η παράταση όμως αυτής της καταστάσεως, χωρίς να επιφέρει αποφασιστικό αποτέλεσμα που θα το επιτρέψει, εδώ είμαι, πάρτε το ή τελειώνουμε, του δημιουργεί στην ομάδα η οποία κυβερνάει στη Μόσχα, το έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι το Σιλοβίκι όπως λέγεται στα ρώσικα, δηλαδή οι 10-15 άνθρωποι με ισχύ, δημιουργούν πολλές αμφισβητήσεις για την στρατηγική εντός ή εκτός εισαγωγικών ευφυΐα του Πούτιν.
Μάλιστα. Τώρα... αποδείχθηκε ότι είναι κακός στρατηγιστής τελικά. Είναι μόνο αυτό, κύριε Λουκόπουλε, ή είναι εν όψη των συνεπειών των πολύ σκληρών οικονομικών κυρώσεων η στροφή σε μια οικονομία αυτάρκειας ή προς την Ευρασία, αν θέλετε καλύτερα, που θα ανακατανείμει και τους κερδισμένους και χαμένους στο εσωτερικό της Ρωσίας? Είναι ένα μήνυμα ότι για κάποια τζάκια που είχαν τις επενδύσεις στη Δύση, ότι κοιτάξτε, αλλάζει η ρότα και μην αρχίζετε τη μουρμούρα, διότι θα βρεθείτε εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορεί να είναι και αυτό? Βεβαίως, γιατί στην Ρωσία, Ουκρανία ακόμα τους ονομάζουμε ολιγάρχες. Στη Δύση τους ονομάζουμε κάπως αλλιώς, έτσι. Για να λέμε και τα πράγματα όπως είναι. Ναι, εντάξει, σωστά. Λες και οι ολιγάρχες είναι μόνο εκεί. Σωστά το λέτε. Έχετε δίκιο. Αλλά εκεί διασυνδέονται άμεσα, εδώ τουλάχιστον στη Δύση έμεσα, αλλά εν πάση περιπτώσει διασυνδέονται άμεσα με την εξουσία, σε όλη της τη διάστρωση και από εκεί και πέρα. Όμως, αυτοί λοιπόν οι ολιγάρχες, οι επενδυτές ή οπωσδήποτε, όπως θέλετε ας τους πούμε, έχουν μεγαλύτερα κέρδη προς τη Δύση. Δεν έχουν μεγαλύτερα κέρδη θα έχουν προς το Καζακστάν, στο Ουσμπεκιστάν, στο Αφγανιστάν ή οπουδήποτε αλλού. Υπ' αυτή την έννοια αρχίζει και η αμφισβήτηση. Εδώ όμως θέλω να σας πω, πέρα από την αμφισβήτηση που μπορεί να προκύψει έστω και με ψιθύρους ή σιγομουρμούρισμα, είτε μέσα στην ηγετική ομάδα είτε στους ολιγάρχες οι οποίοι πλήττονται, αυτό προσπαθεί να κάνει η Δύση, προσπαθεί μέσω αυτών να κτυπηθεί ο ίδιος ο Πούτιν και η οικονομική του κατάσταση. Ήδη τα συναλλαγματικά του αποθέματα, όπως ξέρετε, τελειώνουν. Άρα λοιπόν προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αυτές είναι βέβαια είναι ευσεβοποθισμοί, αλλά να τον ανατρέψουν. Εδώ όμως θέλω να σας πω ότι στις λαϊκές μάζες, αρέσει δεν αρέσει, ο Πούτιν, ο οποίος έβαλε, προκάλεσε πόλεμο, όντως δημιουργεί με τις αποφάσεις του και εγκλήματα πολέμου, όταν είναι αναφανδόν έχουμε απώλειες αμάχων, εκεί είναι τα εγκλήματα πολέμου, έχει λαϊκή αποδοχή ακόμα. Yeah. Δηλαδή οι αναφορές ακόμα και από τα αμερικανικά κέντρα, ότι έχει λαϊκή αποδοχή. Το δε αυτοκρατορικό ή σοβιετικό παρελθόν των Ρώσων τους επιτάσσει μία μορφή εθνικισμού σε όλα αυτά τα οποία βλέπουν. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφής. Τώρα, λένε πολλοί ακροατές, δεν μπορούν να αντιληφθούν όταν η Δύση με έναν τρόπο το ξεκαθαρίζει το Ζελένσκι ότι αν γίνει αυτό είναι ευθέως εμπλοκή, άρα και γεννήκες του πολέμου, την επιμονή του Ουκρανού Προέδρου στη ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Περίπου ως θέσφατο. Έχετε μια εξήγηση? Για τους δικούς του λόγους, ναι. Και οι δύο, όπως σας είπα, και οι δύο αυτή τη στιγμή επιθυμούν έξω. Ό,τι ζημιές έχουν να σταματήσουν, ό,τι κέρδη έχουν ας τα πάρουν. Είναι τελείως όμως αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έρχεται τώρα ο Ζελένσκι και λέει, αν όμως συνεχιστεί, γιατί έστω και αργά, Οι Ρώσοι προωθούν τις θέσεις. Mm. Δεν ξέρουμε πότε θα φτάσουν σε αυτά τα οποία έχουν θέση, σε αυτούς που έχουν θέση επιχειρησιακούς σκοπούς και εξυπηρετούν τον πολιτικό σκοπό του πολέμου, που είναι η επιβολή της θέλησης, να το πω με απλά λόγια, της Μόσχας επάνω στο Κίεβο. Δεν ξέρουν πότε θα φτάσουν σε αυτό. Οπότε σου λέει, εάν έχω μία μεγαλύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ, εξηγήσαμε πολύ σωστά, πολύ πιστεύω εμπεριστατωμένα για ποιο λόγο δεν μπορεί, είναι ανέφικτο αυτό το πράγμα, προσπαθεί να έχει με κάθε τρόπο. Γι' αυτό είπε χθες ένα πολύ, ας το πούμε, θα το πω πονηρό, θα μπορούσα να το πω και κουτοπόνηρο, αλλά εν πάση περιπτώσει πονηρό. Είπε, ναι, δεν θέλετε ζώνη απαγόρευσης πτήσεων. Το είπε στο Κογκρέσο. Ναι, ναι. Τουλάχιστον δώστε μας 1, 2, 3, 4. Καταλαβαίνετε, πηγαίνει λίγο πιο πέρα για να γυρίσει πίσω και να γυρίσει στα αεροσκάφη, να γυρίσει στα αντιαεροπορικά, τα χερσαία, όχι μόνο τα φορητά, τα manpads που λέμε, δηλαδή S-300, OSA και τα λοιπά,
κάποια στιγμή μπορεί να έρθει και η πίεση. S300 ακούμε Σλοβενία, ότι μάλλον τα έχει στείλει και υπάρχει και στη Βουλγαρία και εδώ στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Εδώ τώρα, πολύ γρήγορα δώστε μια απάντηση, το ρωτούν πολλοί ακροατές. Εσείς αν το ακούγατε ότι μας προτείνουν να στείλουμε στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ, αυτή θα είναι η πατέντα, να στείλει στην Ουκρανία S300 από την Κρήτη, τι θα λέγατε? Ξέρετε πολύ καλά ότι, και δεν έχω διστάσει να το πω, ότι ήμουνα εξ αρχής της άμεσης στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Έτσι το έχουμε συζητήσει αυτό. Ναι, ναι. Τάκτηκα και υποστήριξα την κυβερνητική απόφαση εκεί. Όμως, εφόσον είναι επιχειρησιακά τα S300 και καλύπτουν ζωτικό χώρο της Ελλάδος και στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο λόγω του Βεληνικούς, είναι ανεπίτρεπτο να αποδυναμωθεί η άμυνά μας. Πόσο άλλο να το πω. Μάλιστα. Πάω παρακάτω. Θέλω γρήγορες απαντήσεις, γιατί έχετε πάρα πολλά ερωτήματα ακροατών. Λέει εδώ ο Δημήτρης. Η κυρία Φόρντερ Λάιεν χαιρέτησε τη διαταγή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου προς τον Πούτιν να σταματήσει άμεσα τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Το παράδοξο όμως είναι ότι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία, παρακαλώ, δεν έχουν αναγνωρίσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ρωτώ τώρα τον κύριο Λουκόπουλο. Βάσει της αποφασιστικότητας του Πούτιν πάνω σε αυτό που κάνει, κάλκιστα προφανώς, έχουμε καταλάβει στη Δύση και κυρίως οι επικεφαλής του ΝΑΤΟ ότι αν δεν βρει περιθώριο να αποκλιμακώσει η Ρωσία το πράγμα, δυστυχώς μπορεί να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις? Ξεκινά από το τελευταίο, ναι. Πρέπει να δοθεί διέξοδος. Παρόλο ότι επιχειρώ αδίκο, η Ρωσία είναι έτσι. Πρέπει να δοθεί. Το ότι δεν αναγνωρίζεται η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου είναι ηθικό θέμα, αλλά δεν είναι νομικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει εθνική φωγή. Όμως δεν είναι διεθνοδικαιϊκά, δηλαδή, έτσι, ναι, ναι, αυτό ναι, ναι, που καλεί να πάει. Δεν είναι δεσμευτική, δεν είναι μια απόφαση. Έστω, πολλές δεσμευτικές αποφάσεις έχει βγάλει και το Συμβούλιο Ασφαλείας. Ιδιαίτερα πώς είναι γραμμένες όμως τα παλιά τα παπούτσια των εμπλεκόμενων. Τρεις από τις πιο σοβαρές είναι για την Κύπρο, αλλά... ναι, σας το έχω πει. Εδώ πόσες φορές, ας αφήσουμε την Κύπρο, τι ξέρουμε, όλες οι αποφάσεις μέχρι την τελευταία που ήταν το 2010 και τα παρόσια, έτσι. Mm. Δεν το έχουμε πει ακόμα και το προεδρικό έγγραφο που λέγεται. Πάμε όμως στο εξής, ότι αυτές δεν είναι. Οπότε έχουν ένα νομικό προηγούμενο σε ό,τι αφορά τα εγκλήματα, αλλά όχι δεσμευτικό για την επιβολή της ειρήνης. Όπως θα είχε ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο φίλος ο Σιμεών, καλημέρα στον κύριο Λουκόπουλο. Έχω μια ερώτηση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Κίνα προτιμάει μια Ρωσία με Πούτιν ή μια Ρωσία χωρίς Πούτιν? Ωραίο ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που λέμε, όχι του ενός εκατομμυρίου, του ενός δισεκατομμυρίου. Λοιπόν, θα απαντήσω έμεσα, όχι όπως απαντάει ο κ. Αβραμόπουλος, έτσι είναι πελωδός που δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, αλλά θα απαντήσω έμεσα. Αυτό, η Κίνα είναι πάρα πολύ, να το παρατηρήσουμε αυτό, πάρα πολύ προσεκτική στο πώς στέκεται απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, σε αυτή την κρίση. Εξ αρχής, από την προηγούμενη χρονιά δεν είχε συμμετάσχει, ενώ είχε προσκληθεί, πάω λίγο πιο πίσω, στην μεγάλη άσκηση ΖΑΠΑΤ που κάνει η Ρωσία στη Δύση. ΖΑΠΑΤ σημαίνει Δύση στα ρωσικά. Ένα, δεν ήθελε να προκαλέσει. Ναι, μεν στάθηκε δίπλα στη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά άμα διερμηνεύσουμε περί μη αλλαγή συνόρων και όλα αυτά τα οποία αναφέρει, βλέπουμε ότι κρατάει μια διακριτική απόσταση, και διακριτή θα έλεγα, από τον Πούτιν. Ο Πούτιν όμως, τόσο και ο Πούτιν όσο και ο Σι Τζινπίνγκ, ο πρόεδρος, και τον αναφέρω γι' αυτό γιατί είναι κομμουνιστοεθνικιστής, θα έλεγα, και ο Κινέζος πρόεδρος, αν ήταν δυνατόν, η εκτίμησή μου είναι, θα προτιμούσαν να έχουν έναν άλλο ηγέτη απέναντί τους. Όχι τόσο ισχυρό και όχι τόσο άνενδοτο. Λέει ο Ιορδάνης από την Αγγλία, παρακαλώ πολύ. Καλημέρα. Θυμάμαι, λέει, ότι τη δεύτερη μέρα του πολέμου βγήκε ο Σεργέι Λαυρόφ και είπε ότι είναι έτοιμη για διάλογο. Μήπως αυτό που σημαίνει για μένα ότι δεν ήθελαν εξ αρχής γενίκευση του πολέμου, αλλά να περάσει η Ρωσία με το έτσι θέλω τα θέλω της στην Ουκρανία, χάθηκε από τη δεύτερη μέρα? Ήμουν από αυτούς
και το ξέρετε, ο οποίος ναι μεν είχε τις, έλεγε ότι έχει τις δυνατότητες, αλλά ερμηνεύοντας ορθολογικά τον Πούτιν, εκτιμούσα ότι δεν θα κάνει εισβολή, για το λόγο το ότι είναι μικρό το κέρδος σε σχέση με το κόστος το οποίο θα καταβληθεί. Δηλαδή το κέρδος του ποιο ήταν, το θέμα της ουδετεροποίησης της Ουκρανίας που είναι τώρα και όλοι μιλάνε για το μοντέλο αυτό κτλ. Νομίζω κάπου το αναφέρατε και πριν αρχίσουμε τη συζήτηση. Είχε σχεδόν άτυπα γίνει αποδεκτό. Από το 2008 και μετά όντως δεν θα έμπαινε στο ΝΑΤΟ. Άρα ήταν αυτό. Οι στρατιωτικές δυνατότητες της Ουκρανίας δεν ήταν τέτοιες που να απειλήσουν τη Ρωσία. Και το κυριότερο είναι, είχε αναγνωρίσει, ήθελε δηλαδή κατ' ουσίαν νομιμοποίηση ή νομική δέσμευση και της Ουκρανίας και της Δύσης σε ό,τι αφορά την προσάρτηση της Κρυμαίας, δεύτερον την αναγνώριση των αποσχιστών περιοχών και να μην πάει στο ΝΑΤΟ. Αυτά τα έχει σχεδόν κερδίσει. Ήθελε την νομική λοιπόν επιβεβαίωση ή την νομική δέσμευση. Πάμε τώρα στο εξής. Τη δεύτερη μέρα, αυτός εκεί, γι' αυτό δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε, αφού τα έχει πετύχει, γιατί προχώρησε για να επιβάλλει ποια θέληση στον αντίπαλο? Μήπως ήθελε να προσδώσει ακόμα κάτι παραπάνω? Δηλαδή, αντί για τις ουδετεροποίησεις, να πάει σε δορυφοροποίηση ή ταυτόχρονα να κάνει, να προσδώσει στρατηγικό βάθος στην Ρωσία, ενώ τώρα τι έκανε, έφερε το ΝΑΤΟ ακόμα πιο μπροστά. Και τελευταίο ερώτημα, κύριε Λουκόπουλε, που έρχεται από το φίλο τον Τάσο. Κύριε Λουκόπουλε, λέει, μετά τη συνάντηση Κυριακής Ερντογάν-Μητσοτάκη και πέρα από το χαλβά με το στραγάλι που ανταλλάσσεται μέσω Sky, άλλο αυτό πάλι, λοιπόν, παρατηρώ, λέει, τα εξής. Το Ισραήλ λέει για την ανάγκη των ενεργειακών κοιτασμάτων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία λέει φέρτε τα από εδώ. Ο δικός μας πρωθυπουργός χθες για πρώτη φορά αναφέρθηκε μετά από πολύ καιρό και τα Green Deal στους εθνικούς ορυκτούς πόρους. Οι Αμερικανοί λένε βρέστε τα και ξανασυζητάμε τον East Med. Και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας με τον ΑΚΑΡ ξανά πάλι τυχαία στο ΝΑΤΟ μιλάει για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Μήπως πάμε σε συνεκμετάλλευση? Εγώ δεν ξέρω αν θα πάμε για συνεκμετάλλευση ή όχι. Είναι τόσο πολύ όμως πολύπλοκο όλο το σκηνικό. Ενέργεια, οικονομία, πολιτική, όλα αυτά είναι μαζί. Το ένα επιδρά στο άλλο. Ερχόμενοι από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τι είναι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δηλαδή τι παραπάνω πρέπει να κάνουμε εμείς και τι πέρα από τα ότι είναι όλα αυτά ρυθμισμένα, και το κυριότερο είναι αυτά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία, και κλείνω εδώ για το τελευταίο και θα πάω μπροστά, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης τα οποία μάλλον ζητάει η Τουρκία, είναι χαρακτηριστικά αυτά τα οποία επιδρούν επάνω στο σκληρό πυρήνα των διεκδικήσεων. Παραδείγματος χάρη, η απέτηση να μην πετούν οπλισμένα ελληνικά αεροσκάφη ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού. Σας αναφέρω, γιατί έρχεται πολύ συχνά αυτό. Δηλαδή να σκίζονται όπως χθες 80 παραβάσεις, παραβιάσεις εθνικού εναέριου χώρου, αλλά εσύ να σηκώνεσαι να τα σημειώνεις άοπλος. 80 είχε χθες, δεν το ξέρω. Μάλιστα. Επειδή είχαν πέσει τόνοι, γι' αυτό λέω. Εντάξει, να κάνουμε και εκπαίδευση όμως. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα από τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης επιτόπε, επειδή είναι επίσης μια διαδικασία πολύ πονηρή και πολύ επικίνδυνη. Όμως τα άλλα, τα ενεργειακά, φαίνεται ότι πολλοί είχαμε βιαστεί για να αναφέρουμε να μην γίνουμε κόλπος. Θυμάστε τι είχε πει κάπου ο κύριος Δένδιας, νομίζω στην Σαουδική Αραβία, δεν το είχε πει. Ναι. Κόλπος του Μεξικού, ναι, ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή φαινόταν μια παρέτηση και γι' αυτό δεν ήταν και σκληρή η αντίδραση της Ελλάδος σε εκείνο το χαρτάκι που έστειλε, συγγνώμη που το λέω χαρτάκι, στο χαρτί που έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών, το non-paper των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ελληνικό Υπουργείο, που δήλωσε ότι έρει την υποστήριξη. Βέβαια, η άρση της υποστήριξης σημαίνει ότι δεν καλύπτονται οι όσοι επενδυτές θα ήθελαν να έρθουν για τον East Med. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, με αυτό το οποίο γίνεται και σχετικά με την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, φαίνεται ότι ξανασυζητιέται αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πώς θα συζητηθεί. Και ο East Med θα σβήσει, θα δεχθεί η Ελλάδα και το Ισραήλ να πάει ο αγωγός αυτός με το Λεβιάθαν ή της Αφροδίτης της Κύπρου να πηγαίνει από τη Τουρκία.
Άρα λοιπόν είναι πολύ σωστό το ερώτημα. Εγώ δεν το έλεγα στην εκμετάλλευση. Μήπως βρισκόμαστε μπροστά μιας ευρύτερης διαδικασίας για να τακτοποιηθούν εντός εισαγωγικών αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό εχθές ο κύριος Πομπέο είπε βρείτε τα. Οι Αμερικάνοι, και τελειώνω εδώ, δεν τους ενδιαφέρει ποιος έχει δίκιο, ποιος κάνει το κομμάτι του. Θέλουν να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους και γι' αυτό η λέξη βρείτε τα στη στιγμή που είναι επιβαρημένη και υπερφορτωμένη η ατζέντα των διεκδικήσεων, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για την Ελλάδα. Μάλιστα. Εδώ δεν έχουμε συζητήσει εμείς τα όρια της ΑΟΣ. Τέλος πάντων, πολύ γρήγορα δώστε μια απάντηση για το φίλο το Σπύρο. Κύριε Λουκόπουλε, στην εξαιρετική σας ανάλυση, να λάβετε υπόψη σας ότι αυτά που ζήτησε η Ρωσία πριν την κήρυξη του πολέμου και την εισβολή, τα δίνουν λίγος πολύ τώρα στη διαπραγμάτευση και με κατεστραμμένη την Ουκρανία. Έχετε μια ιδέα για το στόχο που είχε η Ουκρανική κυβέρνηση και ο Ζελένσκι, ούτως ώστε να προχωρήσει τον πόλεμο, αμυνόμενος φυσικά? Το είπε βέβαια ο ίδιος αμυνόμενος. Το πόλεμο τον εντός εισαγωγικών τον έκανε η Ρωσία. Και γι' αυτό οτιδήποτε άλλο αιτιολογία ή κατανόηση σταμάτησε τα ξημερώματα, όπως σας το λέω, 24 Φεβρουαρίου. Άρα δεν συζητάμε αν είχε δίκαιο, τι ήταν και γιατί την βγάλαμε στη γωνία. Πάμε τώρα στο εξής. Δεν είναι έτσι όμως ακριβώς αυτό το οποίο είπε. Και εδώ θα έλεγα περισσότερη ευθύνη έχει το μέρος της Δύσεως που υποστήριζε ότι η Ουκρανία έχει το δικαίωμα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ότι η πολιτική ανοιχτών θυρών συνεχίζεται. Βέβαια είχαν σταματήσει να αναφέρονται στην Ουκρανία. Οι τελευταίες δηλώσεις του εξαμήνου δηλαδή ήταν. Οπότε αυτό είναι το κομμάτι. Αλλά εκεί ο Πούτιν μίλησε για αποναζιστικοποίηση, μίλησε για αποστρατικοποίηση, μίλησε για τόσα άλλα πράγματα. Και γενικά δεν είχαμε, ας το πούμε, ενδείξεις ότι επρόκειτο να γίνουν βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Αυτό το οποίο είπε. Έρχεται όμως το εξής τώρα και λέει ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι δεν αποδέχεται, γι' αυτό δεν είμαι αισιόδοξος για το πού θα φτάσει, δεν αποδέχεται την αναγνώριση της προσάρτησης Κρυμαίας και την αναγνώριση ως δύο ανεξαρτήτων κρατών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ. Άρα λοιπόν δεν πάει πίσω, αυτό δεν το αναγνώριζε. Εκεί που μπορεί να πάει πίσω, έστω και έγινε με πόλεμο, είναι να βγάλει από το Σύνταγμα πιο την προοπτική ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γι' αυτό οι Ρώσοι πλέον δεν είναι για αποναζιστικοποίηση και αλλαγή της κυβέρνησης. Μιλάνε ας το αλλάξει το... Ναι. Το Σύνταγμα. Σωστά. Ξεχάσαμε τους πρώτους χαρακτηρισμούς για τον Ζελένσκι, πάνε αυτοί. Τώρα συζητάμε ακόμη και να συναντηθούν. Έχετε δίκιο. Κύριε Λουκόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά, κυρίως γιατί απαντήσατε σήμερα στους ακροατές, direct. Καλή ημέρα από το Ηράκλειο και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.